στο βήμα την Αυριανή δήμαρχο τη Βαρβάρα Μητλιάγκα. Σε μια κατάμεστη από πολίτε των Σερών Πλατεία Ελευθερίας που ξεχύλιζε το πάθος και ο παλμός το βράδυ της Πέμπτης, η υποψήφια Δήμαρχος Σερών και επικεφαλής του συνδυασμού εντός Ενωτική Τοπική Συμφωνία Βαρβάρα Μητλιάγκα έστειλε μήνυμα νίκη στην κάλπη της Κυριακής 8 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια ιστορική συγκέντρωση καθώς είχε πολλά χρόνια να γίνει ανοιχτή προεκλογική συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας. Και η Βαρβάρα Μητιάνγκα το τόλμησε και πέτυχε να γεμίσει την πλατεία από πολίτες που ζητούν εδώ και τώρα τη μεγάλη αλλαγή στο Δήμο Σερών. για τη μεγάλη νίκη. Πάμε να ολοκληρώσουμε αυτό το μικρό θαύμα που ξεκίνησε με την απόφαση όλων μας να αλλάξουμε τον Δήμο μας. Ανέφερε εμφανώς συγκινημένη και μέσα σε αποθέωση η Βαρβάρα Μητλιάνγκα. Προσθέτοντας τα εξή. μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Το δείχνετε με την παρουσία σας εδώ σήμερα. Παράλληλα η κυρία Μητλιάνγκα τόνισε εμφατικά πως εμείς είμαστε έτοιμοι έτοιμοι να αλλάξουμε την πορεία της πόλης και των χωριών μας, με όλες και με όλους εσάς μαζί. Με την κοινωνία μας εντός σε μια ενωτική τοπική συμφωνία, μια δέσμευση να αλλάξουμε επιτέλους τα πράγματα. Εμείς αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να διεκδικήσουμε τα ηνία του Δήμου Σερών, γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη στασιμότητα, ανέφερε στη συνέχεια η υποψήφια Δήμαρχος Σερών και συνέχισε. Γιατί αγαπάμε την ευθύνη και τη δουλειά. Εδώ και χρόνια δεν είδαμε κανένα μεγάλο στόχο, κανένα όραμα για το πού θα πάνε οι ΣΕΡΕΣ τα επόμενα 10-15 χρόνια. Ποιοι θα ζουν εδώ και με ποιε συνθήκε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση των χωριών μα. Την απαξίωση που βιώνουν όταν το νερό και οι δρόμοι είναι ακόμα ζητούμενα το 2023. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με ένα μοντέλο διοίκηση συγκεντρωτικό, ημετέρων και κολλητών που αγνοεί ακόμα και τους συνεργάτες τους και βλέπει ως διακοσμητικά στοιχεία τους φορείς της πόλης. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για την επιστροφή των σερών στην παραγωγή. Χρειαζόμαστε ένα οργανωμένο σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων που θα φέρει εισόδημα στον τόπο μας. Και αυτό είναι ο στόχος μας, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, τόνισε η κυρία Μητιάνγκα. Και πρόσθεσε τα εξή, γιατί όσοι ασχολούνται με τα κοινά, πολύ περισσότερο ένα δήμαρχο είναι ικανοποιημένοι όταν βλέπουν του συνδημότε να ζουν καλά όταν βλέπουν προκοπή χαρούμενους ανθρώπους, μαγαζάτορες ικανοποιημένου. Σε εκείνο το σημείο επικεφαλής του συνδυασμού εντός εξαπέλισε βέλη στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή, λέγοντας πως δεν θα αλλάξουν ποτέ την κατάσταση όσοι κάνουν απλά δημόσιες σχέσεις. Την κατάσταση θα την αλλάξουν εκείνοι που έχουν όραμα, μακροχρόνιο πλάνο που θα μετρηθεί σε αποτελέσματα. Απόψε, δεσμεύομαι μπροστά σα ότι θα είμαι πρώτα απ' όλα δήμαρχο που θα αναλαμβάνει τι ευθύνε και δεν θα μετρά το κόστο για τα επόμενα πολιτικά βήματα. Κλείνοντα την ομιλία τη, η Βαρβάρα Μιτιάνγκα, μέσα σε θερμό χειροκρότημα από του ενθουσιασμένου πολίτε, ανέφερε τα εξή. Είναι μεγάλη συγκίνησή μου να βλέπω μια τέτοια συγκέντρωση, να βλέπω ότι οι άνθρωποι τη πόλη και του Δήμου εμπνεύστηκαν από μένα και αποφάσισαν να πορευτούν μαζί μας, μαζί με τον συνδυασμό μας. Εισπράττουμε από παντού την ελπίδα ότι τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για το Δήμο Σερών που αξίζουμε. Τολμηρά θα αλλάξουμε την ιστορία και θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον άθλο. Πάμε να διεκδικήσουμε τα όνειρα των παιδιών μας, να ξαναζωντανέψουμε τον τόπο μας και να κάνουμε το Δήμο Σερών αυτό που ονειρευτήκαμε. Αυτό που μπορεί και δικαιούται να είναι με την νίκη.